Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Πάτρικ εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο για το Farming Simulator 22 και στην επετειακή σειρά, στη σειρά που με αφορμή τον ένα χρόνο κυκλοφορίας του παιχνιδιού είπα να κάνω έτσι κάποια βιντεάκια για να δούμε τα καλύτερα χαρακτηριστικά παιχνιδιού, τα καλύτερα mod, τους καλύτερους χάρτες, ό,τι τέλος πάντων έχει να μας δείξει το παιχνίδι στον πρώτο χρόνο της κυκλοφορίας του. Και στα πρώτα δύο επεισόδια ξεκινήσαμε, είδαμε χαρακτηριστικά του παιχνιδιού που βοηθάνε πολύ στο gameplay. Στο δεύτερο επεισόδιο είδαμε κάποια κρυφά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, κάποια χαρακτηριστικά που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά, πρέπει να τα ψάξετε λίγο. Και αν θυμάστε, ή μάλλον ένα από τα αγαπημένα μου χαρακτηριστικά γενικώς είναι το crossplay, είναι το η δυνατότητα που μας δίνει πλέον το Farming Simulator 22 να παίζουμε παρέα με φίλους, είτε παίζουν από κονσόλες, από Xbox ή PlayStation, είτε παίζουν από υπολογιστές και το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να έχουν ακριβώς τα ίδια mod, τα είδαμε όλα αυτά στο πρώτο επεισόδιο. Και για το σημερινό επεισόδιο έψαξα να βρω κάποια mod, κάποια gameplay χαρακτηριστικά που είναι για κονσόλες, βοηθάνε στο gameplay του παιχνιδιού, βοηθάνε τους φίλους που παίζουν από τις κονσόλες να κάνουν κάποια πράγματα πιο εύκολα. Σίγουρα δυσκολεύτηκα γιατί εγώ παίζω από υπολογιστή και πρέπει να... Για τους υπολογιστές είναι εύκολο, θα δούμε πάρα πολλά βίντεο στη συνέχεια με script και gameplay mod, αλλά για τις κονσόλες είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν και πάρα πολλά. Τα περισσότερα από αυτά που βρήκα είναι μοντάκια, είναι μηχανήματα, είναι διάφορες συνεργασίες που μπορούμε να κάνουμε στο παιχνίδι και βοηθάει να αλλάξει λίγο και το gameplay. Πάμε λοιπόν να τα δούμε, πάμε να δούμε ό,τι βρήκα, ό,τι προσπάθησα έτσι να συνδυάσω. Γράψτε μου σε σχόλια αν υπάρχει κάτι που το έχω ξεχάσει, αν είναι κάποιο από αυτά το αγαπημένο σας, ειδικά στις σταλάνια που παίζετε τις κονσόλες και σίγουρα θα το έχετε ψάξει λίγο παραπάνω. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά τα Game Change Mod για κονσόλες. Το πρώτο λοιπόν mod που θα σας δείξω είναι και ένας τρόπος για να έχετε να προσθέσετε χρήματα στην φάρμα σας. Με τους υπολογιστές υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, πάρα πολλά mod, πάρα πολλά script, είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά με τους φίλους που παίζουν από τις κονσόλες υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ο πιο απλός τρόπος, το πιο απλό μοντάκι για να κάνετε κάτι τέτοιο είναι να χρησιμοποιήσετε τις γνωστές πράσινες ή λευκές ταμπέλες, το Government Subsidizer. Βάζετε λοιπόν αυτές τις ταμπέλες κάπου στη φάρμα σας και αναλόγως νομίζω και το χάρτη σας προσθέτει κάποια χρήματα κάθε μήνα που περνάει, προσθέτονται κάποια χρήματα στο λογαριασμό σας, είναι κάτι σαν επίδομα ή κάτι σαν επιδότηση που δίνει η κυβέρνηση για τους αγρότες. Τι βρίσκεται πατώντας το πίκερ, έρχονται εδώ στις τρεις γραμμές, constructions, εδώ στα generators, πίσω, βλέπετε εδώ, κάνουν 0 ευρώ, τα τοποθετείτε κάπου στην φάρμα σας και κάθε μήνα προσθέτονται κάποια χρήματα στο λογαριασμό σας. Νομίζω αυτό αλλάζει ανάλογα το χάρτη, γιατί εδώ βλέπουμε το πράσινο παίρνει το 8.000 το μήνα, με το άσπρο 8.400.000. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχει βγει και κάποιος άλλος τρόπος να προσθέσετε εύκολα χρήματα. Έχω κάνει κάποια βιντεάκια στην αρχή που σας έδειχνα έναν τρόπο με το multiplayer για να μπορέσετε να βάλετε διάφορες φάρμες και μετά να τις αφαιρέσετε. Τέλος πάντων, ο πιο εύκολος τρόπος για να έχετε χρήματα περισσότερα στη φάρμα σας εφόσον παίζετε με κονσόλες είναι αυτός, οι γνωστές ταμπέλες, οι πράσινοι και οι άσπροι. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην άλλη άκρη της αυλής που έχω φτιάξει εδώ. Να τα πάρουμε όλα ένα-ένα με τη σειρά. Εδώ έχω ένα από τα αγαπημένα μου σημεία πώλησης. Αυτή εδώ η τέντα τη χρησιμοποίησα πολύ και στο Hof Bergman. Η γνωστή μας τέντα λοιπόν θα τη βρείτε σε ένα πακέτο που λέγεται Farm Protection Pack. Έχει κάποια άλλα σημεία πώλησης, αλλά αυτή η τέντα είναι ωραία, διακοσμητική, φτηνή, 25 μόνο χιλιάρικα. Θα μπείτε πάλι εδώ στα
Productions, selling points, νάτι, μπορείτε να πουλήσετε τα πάντα, ό,τι υπάρχει στην αλυσίδα παραγωγής. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορείτε να πουλήσετε κορμούς ή δέματα από σανό, άχυρο και τέτοια, αλλά όλα τα άλλα τα πουλάτε κανονικά. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με χορτοδέματα, δέματα σανού, ενσύρωμα ή κορμούς από δέντρα, έχουμε δύο ακόμα σημεία πώλησης, μια σχάρα και ένα trigger, όπως βλέπετε, που μπορείτε να πουλήσετε οτιδήποτε δεν μπορείτε να πουλήσετε στην τέντα. Πάμε παρακάτω. Περισσότεροι έχετε ένα θεματάκι στο να φτιάχνετε ενσύρωμα για να ταΐζετε τις αγκελάδες. Έτσι να φτιάξετε σίλατς. Πώς το λένε, ή πρέπει να τυλίξετε τα δέματα, να τα αφήσετε να γίνει η ζύμωση, ή πρέπει να έχετε το σιλό που να φέρετε εκεί το κομμένο χόρτο, να το πατήσετε, να το φτιάξετε, τα ξέρετε όλα αυτά. Υπάρχει βέβαια αυτό εδώ το χαρακτηριστικό, αυτός ο πύργος, είναι σε ένα πακέτο Hessian που έχει και διάφορα λαχτήρια και αυτό θα το βρείτε εδώ. Πάμε σιλός, είναι στην αλυσίδα παραγωγής, έχει και άλλα κομμάτια αυτό το mod, 15 χιλιάρικα κοστίζει, πάρα πολύ φθηνό, έχει χωρητικότητα μεγάλη, δεν είμαι σίγουρος πόση, αλλά θα το δούμε τώρα μια στιγμούλα. Και όπως βλέπετε μπορείτε να βάλετε κομμένο γρασίδι, άχυρο, σανό, τσαφ και θα έχετε παραγωγή ενσυρώματος. Πάρα πολύ εύκολο, αρχίσετε εδώ, αδειάζετε το κομμένο του χόρτο όπως το κόβετε και μόλις γίνει το ενσύρωμα, κλάκα έρχεστε εδώ από κάτω και φορτώνετε την καρότσα σας με ενσύρωμα, με σύλλαξη. Πάμε παρακάτω και θα δούμε εδώ αυτά τα δύο πολύ ωραία μηχανηματάκια. Είναι δύο αντάπτορες για σύνδεση τριών σημείων. Έχει κάποιο τραχτέρ το παιχνίδι, ειδικά κάποια μικρά που δεν έχουν μπροστά. Δεν μπορείτε να κάνετε να βάλετε σύνδεση τριών σημείων. Το μόνο που μπορείτε να βάλετε είναι το βάρος. Το κάνω πολύ τακτικά χρήση αυτού του mod. Όταν ξεκινάω με ένα από τα αγαπημένα μου τραχτέρ, το Fiat Agri, που δεν έχει τη δυνατότητα για σύνδεση τριών σημείων μπροστά, το ξέρετε περισσότερο γιατί είναι ένα φτηνό δυνατό τραχτέρ για να ξεκινήσετε το παιχνίδι. Θα το βρείτε στα tools, στα miscellaneous, νάτα, ένα Lizard και ένα Massey Ferguson, ίδια τιμή έχουν. Πολύ ωραία λοιπόν μοντάκια που σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε με καλύτερο τρόπο τα τραχτέρ σας. Πάμε παρακάτω. Ένα ακόμα mod, ένα πακέτο mod που κατά τη γνώμη μου αλλάζει το παιχνίδι και το κάνει και πιο διασκεδαστικό, είναι η σειρά με τα αυτοκίνητα. TLX 3500 της Lizard, υπάρχει και TLX 2000, είναι αυτά εδώ, αυτό εδώ το πακέτο. Το τελευταίο νομίζω είναι μόνο για διασκέδαση, έτσι για να κάνετε έναν χαβαλέ και μπορείτε έτσι να το αλλάξετε πάρα πολλά πράγματα εδώ στα λάστιχα, να βάλετε ό,τι τραβάει η ψυχή σας, έχει διάφορα, να αλλάξετε εδώ full, δεν κάνω παρουσίαση τώρα, μόνο απλά σας δείχνω τώρα, είπαμε, τι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε έτσι λίγο το gameplay σας. Όλα αυτά λοιπόν εδώ παίρνουν διάφορα παρελκόμενα από πίσω για να μπορείτε να κάνετε διάφορες δουλειές, για να μην μπερδεύεστε και να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα τι ταιριάζει στο κάθε όχημα, είτε είναι αυτοκίνητο, pick-up όπως αυτά, είτε είναι τρακτέρ, είτε είναι combine, κουμπίνα, είναι ό,τι είναι οτιδήποτε. Πατώντας επάνω στο συγκεκριμένο όχημα που θέλετε, θα πάτε εδώ στο combinations, είναι συνδυασμοί που μπορούν να γίνουν και σας δείχνει πάρα πολύ απλά για το κάθε όχημα τι μπορείτε να βάλετε. Βλέπετε εδώ, flatbed, καρότσα, βιτίο, πιο μεγάλη καρότσα, μέχρι και μηχάνημα που ανακατεύει την τροφή για να μπορείτε να ρίξετε, όπως είδαμε και πριν, να φτιάχνετε ενσύρωμα, να φτιάχνετε ολικό συκτηρέσιο, TMR, να το ρίχνετε στις αγκελάδες. Οπότε πριν αγοράσετε κάτι, ρίξτε μια ματιά γιατί σε αυτά, ας πούμε εδώ, δεν παίρνει τα πάντα, βλέπετε. Αυτό λοιπόν είναι το πακέτο.
Πάμε, συνεχίζουμε. Εδώ τώρα έχουμε έναν ανοιχτό κήπο, open garden, που μπορείτε να βάλετε διάφορους τύπους. Τα βλέπετε εδώ, ντομάτες, μαρούλια, φράουλες, τα γνωστά έτσι μέχρι τώρα. Πάμε τώρα, πατάτες, λιόσπορα, sugar beet, φασόλια σόγιας, καλαμπόκι και βαμβάκι. Αυτά θα τα βρείτε εδώ στα open, στα productions, στα μικρή houses. Να το βλέπετε τι μπορείτε να και μπορείτε τώρα, έχουμε τις επιλογές. Το ίδιο ισχύει και για τις ελιές που σας δείξω, αλλά και για τα, και για τον αμπελώνα. Είναι μοντάκια αυτά, έτσι. Για όλα τα mod που σας δείχνω θα σας βάλω και link στην περιγραφή. Για όλα αυτά λοιπόν έχετε την επιλογή, θα το δείτε εδώ, βλέπετε εδώ στα αμπέλια. Μπορείτε να βάζετε μόνο νερό, τα απλά. Μπορείτε να βάλετε, θα κάνετε να χρειάζονται νερό, σπόρους και λίπασμα. Λίγο πιο, πώς το λένε, να το κάνετε πιο ρεαλιστικό. Ή νερό, σπόρους και κοπριά. Το ίδιο ισχύει και για τις ελιές και το ίδιο ισχύει και για τον open garden. Εδώ βέβαια τα έχω βάλει τώρα να είναι μόνο με νερό για να κάνω το βίντεο, αλλά μπορείτε να τα φτιάξετε, ας πούμε, τις πατάτες να θέλουν νερό, σπόρους και λίπασμα, και μπορείτε να κάνετε τα ελιόσπορα να θέλουν νερό, σπόρους και κοπριά, όπως σας βολεύει. Επίσης έχουμε αυτό εδώ το αποθηκάκι, να το πω, που έρχεται παρέα με το Open Garden. Εδώ μπορείτε να αποθηκεύσετε νερό, σπόρους, λίπασμα και κοπριά, και δεν θα χρειάζεται να έρχεσαι στον κήπο. Αν έχετε 3-4-5 κήπους, απλά θα παίρνει με κάποιο τρόπο, το βάλετε κοντά και θα παίρνει όσο ακριβώς η κήπη, θα παίρνει όσο ακριβώς νερό, όσο ακριβώς λίπασμα χρειάζονται για να λειτουργήσουν, χωρίς να χρειάζεται να έρχεστε σε κάθε κήπο ξεχωριστά. Εδώ βλέπετε μέσα, έχω βάλει τα πάντα, έχω βάλει και καλαμπόκια και ελιόσπορα και ντομάτες και πατάτες και... Έτσι έβαλα λίγο απ' όλα. Μπορείτε, ας πούμε, που βοηθάει αυτό, εδώ είναι και η καρπή, βλέπετε, sugar beet, φράουλες, καλαμπόκι, πατάτες. Έχετε μια μικρή φάρμα, θέλετε να βάλετε λίγο καλαμπόκι για τα γουρούνια σας, δεν έχετε λεφτά για να πάρετε μηχανήματα για το καλαμπόκι ή για τις πατάτες ή δεν ξέρω εγώ γιατί, και βάζετε δύο κήπους τέτοιους με πατάτες και έχετε πατατούλες για να ταΐσετε τα γουρούνια σας. Τώρα, ο νέος καρπός, όπως είδαμε, νέοι καρποί στο παιχνίδι είναι οι ελιές και τα σταφύλια. Τα είδαμε έτσι, τα ξέρουμε, τα μάθαμε, ένας πρόνος έχει περάσει. Εγώ να σας πω την αλήθεια, με κουράζουν και οι ελιές και τα σταφύλια του παιχνιδιού. Θέλουν πάρα πολύ δουλειά, είναι λίγο μονότονο. Τέλος πάντων, ενώ ενθουσιάστηκα στην αρχή, μετά τα παράτησα. Δεν ασχολιόμουν καθόλου ούτε με ελιές, ούτε με σταφύλια. Αλλά υπάρχει το μοντάκι φυσικά, που είναι και για υπολογιστές. Έτσι, όλα είναι για υπολογιστές, αλλά αυτά που σας δείχνω σήμερα είναι όλα και για κονσόλες. Που θα έχουμε ή ελιές ή σταφύλια. Θα έρθετε πάλι εδώ στο production, θα έρθετε στα... Όχι εδώ, εδώ βάζουμε τα κανονικά. Εδώ αυτά είναι οι κανονικές ελιές και σταφύλια. Εμείς θα έρθουμε στα greenhouses εδώ και βάζετε τα αμπελάκια σας. Έτσι βάζετε όσα θέλετε. Βάζετε και ελίτσες. Και το μόνο που χρειάζεται είναι να τους βάζετε νερό ή λίπασμα ή κοπριά ή οτιδήποτε χρειάζονται. Και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε άλλο, ούτε μηχανήματα ειδικά χρειάζεστε, ούτε τίποτα. Εσείς απλά θα έρχεστε και θα κάνετε εδώ, θα παίρνετε τις ελιές και θα τις πηγαίνετε στο σημείο παραγωγής ή τα σταφύλια, στην αλυσίδα παραγωγής, να προχωράτε την παραγωγή σας. Τώρα, μιλήσαμε για αλυσίδα παραγωγής, είδαμε αλυσίδα παραγωγής, ένα πάρα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού, του Farming Simulator 22. Άρα ρε αδελφέ μου, μισό λεπτάκι τώρα να σας δείξω. Productions, βλέπετε εδώ πόσα κτίρια, τα βλέπετε, άλλη sugar mill,
βραστάδικο, να κάνουμε ένα, να κάνουμε λάδι, να κάνουμε ψωμί, να κάνουμε βούτυρα, να κάνουμε κέικ, να κάνουμε αυτά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και έχει ακόμα και άλλα τόσα, έτσι, και μην πω και παραπάνω. Είναι λίγο ακριβούτσικα, είναι λίγο. Δεν έχω χώρο στη φάρμα μου, πού να τα βάλω, πώς να τα φτιάξω. Βαριέμαι την αλυσίδα παραγωγή, την παρατάω. Έρχομαι εγώ λοιπόν εδώ να σα δείξω ένα μοντάκι που είναι αυτό, All in One Productions, το βλέπετε, που κοστίζει μόνο 25 χιλιαρικάκια και φτιάχνετε τα πάντα μόνο με ένα χτίριο. Αυτό είναι ένα mod που μου αρέσει πάρα πολύ. Να το. Ό,τι και να βάλετε εδώ, ό,τι υπάρχει στην αλυσίδα παραγωγής, βλέπετε αλεύρι, σιτάρι, κανόλα, μαλλί, ύφασμα, ξύλα, οτιδήποτε βάλετε εδώ, τα παίρνει όλα και έχει παραγωγή για τα πάντα όλα με ένα απλό κτίριο στη φάρμα σας. Να τα εδώ, βλέπετε αλεύρι, λάδι από ελιόσπορα ή από κανόλα. Είναι από κανόλα, έπιπλα, υφάσματα και άλλα αλεύρια. Τέλος πάντων, μπορείτε να κάνετε μια πάρα πολύ ωραία αλυσίδα παραγωγής με ένα μόνο κτίριο σε φάρμα σας, χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψετε πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολλά και πολύ χώρο. Πάμε τώρα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο μοντάκι. Αυτό που σας δίνει έξτρα δύναμη. Μπορείτε να σηκώσετε μεγάλους σάκους και παλέτες. Τώρα, στους υπολογιστές έχουμε τα πάντα, αλλά στις πλατφόρμες ήταν λίγο δύσκολο και αυτό, μέχρι που προσθέθηκε αυτό το πάρα πολύ ωραίο mod, διευκολύνει πολύ. Ας υποθέσουμε ότι εσάς δεν σας αρέσει αυτό, θέλετε να πέσετε πιο ρεαλιστικά, λέτε εντάξει ρε φίλε, κάτι μικρό μπορώ να το σηκώσω, αλλά τώρα αυτό το σάκο που είναι 2.000 λίτρα, ποιος είμαι ο Σαμψόν, είμαι να το σηκώσω. Έρχεται πάλι να δοθεί η λύση, έχουμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο εργαλείο από την John Deere, είναι για τελεχάντερ, είναι για φρολόντερ, είναι για ό,τι θέλετε. Απλά το κοτσάρετε, τσακ, και τι θέλετε τώρα να σηκώσετε, παλέτα. Θα έρθετε κοντά στην παλέτα, εδώ στην πιο μεγάλη. Θα πατήσετε το λάμδα, όπως όταν δένετε τις παλέτες πάνω στην πλατφόρμα, έτσι, και πάρα πολύ εύκολα τη σηκώνετε πάνω, τη μεταφέρετε όπου θέλετε, πατάτε πάλι το λάμδα, την αφήνετε. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με κορμούς. Να το δούμε εδώ και με δύο κορμούς που έχω βάλει. Έχω κάνει βίντεο και για αυτό το μοντάκι, κάποια στιγμή που έκανα τα mod και άλλα βίντεο. Για να δούμε εδώ καλά, είναι ό,τι θέλει λίγο πιο μπροστά. Θα το κατεβάσω. Πάω και λίγο πίσω. Πατήσω το λάμδα. Οπ. Βλέπετε. Τώρα, άμα είστε και λίγο γρήγοροι, το πατήσετε γρήγορα, μπορεί να τα πιάσει και τα δύο. Τσακ. Και έτσι πολύ απλά κάνετε τις μεταφορές σας στη φάρμα και μπορείτε να μεταφέρετε ακόμα και μικρά οχήματα ή μικρά εργαλεία που δεν είναι πάρα πολύ βαριά ή τέλος πάντων να μπορεί το μηχάνημα το δικό σας να τα σηκώσει. Αν έχετε ένα μεγάλο, με μεγάλη μπολντόζα, σίγουρα θα μπορεί να σηκώσει το τακτεράκι, το μικρό αυτό. Τώρα εδώ το τελεχάντερ μπορεί να ζοριστεί λίγο, αλλά ορίστε, το σήκωσε. Πάει και αυτό το μοντάκι. Πάμε παρακάτω, να δούμε τι άλλο έχω ακόμα. Δεν έχουν μείνει πολλά. Πού να πάμε, πού να πάμε. Πάμε να δούμε ένα ωραίο πακέτο από κτίρια. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου και στο Farming Simulator 19. Περισσότερα από αυτά υπήρχαν στο Farming Simulator 19, αλλά δεν ήταν για κονσόλες, έτσι. Ήταν μόνο για υπολογιστές, τώρα τα έχουμε κάνει και για κονσόλες. Λοιπόν, είναι αυτό το πακέτο εδώ με τα χτίρια. Τα βρείτε και αυτό, όπως όλα τα άλλα,
Στα κτίρια έχει αποθήκες όπως εδώ, υπόστεγα, έχει σιλός, εδώ βλέπετε αυτά τα δύο είναι σιλός που παίρνουν 5 εκατομμύρια λίτρα και είναι πάρα πολύ φθηνά, έτσι, όλα αυτά τα κτίρια, αυτό το πακέτο, γι' αυτό σας το δείχνω κιόλας, υπάρχουν τόσα και τόσα πακέτα, αλλά γι' αυτό σας το δείχνω, γιατί είναι, είναι και φθηνά. Εδώ βλέπετε 12.000. Γκαραζάκια, αποθηκούλες, αλλά το σιλό νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Είναι και πολύ ωραίο. Δείχνει πάρα πολύ ωραία μέσα στη φάρμα. Και 5.000 λίτρα για 25 χιλιάρικα μου φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έχει κι άλλα, θα τα δούμε σε λίγο. Απλά όταν θα το πάρετε και θα το βάλετε στη φάρμα σας, δεν έρχεται σε αυτή τη μορφή, χτισμένο. Έρχεται σε αυτή τη μορφή, προκάτ. Εδώ είναι το σιλό που σας έλεγα. Απλά το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να έρθετε εδώ μπροστά στη ροδέλα που θα σας βγάλει και πατάτε το αριστερό κλικ και αρχίζει και χτίζετε. Το βλέπετε. Πα, 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 μπαίνουν και οι τείχοι. Εδώ είπαμε αυτό είναι το σιλό. Έχει πόρτες από εδώ. Νομίζω ότι ανοίγει αυτή, πρέπει να πω μέσα, δεν είμαι σίγουρος. Έχει και κάποια ράφια εδώ για να αποθηκεύσετε κάποια πραγματάκια που θα τα χρειάζεστε. Εδώ είναι η είσοδος, το βλέπετε και ερχόσαστε εδώ και ξεφορτώνετε και μπορείτε να κάνετε τάκ να βγείτε από την άλλη. 5.000 λίτρα για 25.000 ευρώ μου φαίνεται είναι μια πάρα πολύ καλή συμφωνία. Επίσης έχουμε αυτά τα δύο που είναι στο ίδιο πακέτο, που στο ένα εδώ κτίριο μπορείτε να έρθετε και να αγοράσετε σπόρους, lime ή υγρό ζενιοκτόνο και στο άλλο μπορείτε να ερχόσετε και να αγοράσετε λίπασμα και λίπασμα. Υγρό, στερεό ή υγρό. Έτσι μπορείτε να το βάλετε και αυτά κάπου στη φάρμα σας, είναι σε όλο το πακέτο, όλα αυτά είναι στο ίδιο πακέτο. Επίσης έχουμε εδώ ένα ωραίο πλυντήριο, μια χαρά, για να πλένετε τα οχήματά σας. Αν αυτό έχει ήδη μέσα, με το που το βάζετε έχει και βρύση, πρέσα εδώ νερού για να κάνετε τη δουλειά. Αν πάρετε το δίπλα που δεν έχει πρέσα νερού, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να βάλετε αυτό το πάρα πολύ ωραίο μοντάκι, αυτή την βρύση εδώ. Που είναι πάρα πολύ χρήσιμη γιατί εκτός ότι μπορείτε να πλύνετε και τα οχήματά σας, μπορείτε να γεμίσετε και τα βιτία. Ένα πάρα πολύ απλό, διακοσμητικό και χρήσιμο μοντάκι, εργαλείο που θα το βρείτε στο κατάστημα, εδώ στις 3 γραμμές, constructions, στα tools, NATO, πάρα πολύ φθηνό. Επίσης θα βρείτε, έχω βάλει και το toolbox, το toolbox μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Εδώ ας πούμε αυτό το συγκεκριμένο κτίριο δεν έχει trigger για να κάνετε επισκευή στα οχήματά σας. Μπορείτε να έχετε ένα toolbox σαν και αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Το βάζετε όπου θέλετε μέσα στη φάρμα σας, μέσα σε κάποιο κτίριο. Πλησιάζετε με το όχημα δίπλα και πολύ απλά πατάτε το ρο και κάνετε ό,τι μετατροπές θέλετε. Το δίπλα κτίριο εδώ νομίζω έχει trigger για να κάνετε τις επισκευές σας. Ναι, αυτό, ένα μικρό. Και εδώ πατάμε το ρο και κάνουμε ό,τι επισκευή θέλουμε στα οχήματά μας. Τέλος πάντων, είδαμε και αυτό το πακέτο με διάφορα κτίρια, αποθήκες, σιλό και σημεία αγοράς λιπάσματος ή σπόρων. Και συνεχίζουμε για να δούμε και τα τελευταία μοντάκια που απομείνανε. Νωρίτερα είδαμε ένα πολύ ωραίο mod που μας δίνει έξτρα δύναμη για να σηκώνουμε πολύ εύκολα με τα χέρια παλέτες ή μεγάλους σάκους. Επίσης έχουμε το mod που μπορούμε να αγοράσουμε ό,τι παλέτα υπάρχει στο παιχνίδι στην αλυσίδα παραγωγής. Βλέπετε ψωμί, σανίδες, βούτυρο, κέικ, οτιδήποτε θέλετε να αγοράσετε έτσι για το role play ή να το χρησιμοποιήστε σε κάποιο άλλο κομμάτι της αλυσίδας της παραγωγής, μπορείτε να το αγοράσετε αν θέλετε. Τώρα, κατά πόσο συμφέρει να το αγοράσετε από το να το φτιάξετε εσείς, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση που γι' αυτό είστε υπεύθυνοι εσείς. Εδώ είμαστε λοιπόν, βλέπετε και τις τιμές.
Και τέλος έχουμε αυτό εδώ το ωραίο το trigger που φορτώνει αυτόματα παλέτες. Θα έρθετε κοντά, θα έρχεστε κοντά στην παλέτα και σας βγάζει την επιλογή να φορτωθεί. Τώρα εγώ βάλω χέρι γιατί δεν την παίρνει, γιατί δεν έχω το τραχτέρ. Αλλά είναι ένα trigger που θα το βρείτε. Να δούμε πού, στο trailer εδώ. Νομίζω έχουν βγει 2-3 ακόμα πακετάκια. Ένα είναι αυτό που μπορείτε να φορτώσετε και εδώ παλέτες. Αλλά το άλλο είναι στο Miscellaneous, για να δω αυτό που σας δείχνω. Εδώ είμαστε. 12.000, παίρνει 20.000 λίτρα. 20.000 λίτρα από παλέτες. Μπορείτε να αλλάξετε έτσι το χρώμα, να το κάνετε όπως θέλετε. Μια χαρά, auto load. Υπάρχουν και άλλα πακέτα πλέον αυτόματης φόρτωσης για να τα χρησιμοποιήσετε και εσείς οι φίλοι που παίζετε από κονσόλες. Εγώ σας έδειξα ένα από αυτά. Σας έδειξα λοιπόν και διάφορα άλλα mod. Τα είδαμε παρεούλα. Θέλω να μου γράψεις στα σχόλια ποιο είδη χρησιμοποιείτε όταν παίζετε. Ποιο θα θέλετε να χρησιμοποιήσετε, αν υπάρχει κάποιο που δεν το γνωρίζετε ότι είναι για κονσόλες, νομίζετε ότι είναι μόνο για υπολογιστές και δεν το χρησιμοποιούσατε, ποιο νομίζετε ότι είναι έτσι το πιο χρήσιμο, γράψτε το λοιπόν στα σχόλια, μείνετε συντονισμένοι. Δυστυχώς για τους φίλους της κονσόλες δεν έχουμε πολλά για το game chess που θα αλλάζουν το παιχνίδι, γι' αυτό σας έδειξα και κάποια μοντάκια. Για τους φίλους που παίζουν από υπολογιστές έχουμε αρκετά script. Θα κάνω και ένα βίντεο με script που, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι μόνο για τους για υπολογιστές. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι. Θα έρθουν βίντεο με τα καλύτερα τραχτέρ, με τα καλύτερα εργαλεία, με τους καλύτερους χάρτες. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, όρεξη να έχετε να βλέπετε. Τώρα με ρωτάτε πάρα πολύ φίλοι πότε θα κάνω live stream. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα, οπότε βρω χρόνο. Τώρα έρχονται και οι γιορτές. Άμα βρω χρόνο θα κάνω κανένα live stream, έτσι να περάσουμε καμιά δύο ώρες παρεούλα. Αλλά δεν υπόσχομαι τίποτα απολύτως για την ώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι τελειώσαμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Αν γουστάρετε αυτό που κάνω, γραφτείτε στο κανάλι. Αν δεν έχετε γραφτεί, πατήστε το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο που θα έρθουν, όπως είπα, θα έρθουν και άλλα σε αυτή τη σειρά. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Γεια σας!